Open τώρα με πολλά θαυμαστικά. Συνάντησε τον Πετράν, έχετε δουλέψει και μαζί. Μαζί συνεργαστήκαμε το 2015 στον Αλφα στο σπίτι μου, σπιτάκι μου. Γιατί δεν είναι πολύ χαρούμενος για τη συνεργασία αυτή, ποιος έφταιγε τότε. Α, γιατί ήσουν εσύ. Εγώ είμαι μια χαρά. Έκανα και δεύτερη χρονιά. Αποκαλύπτει τους νονούς της κόρης του, γιατί έρχεται και η βάφτιση τέλος Οκτώβρη, το όνομα που θα πάρει αποκλειστικά. Και μου λέει η Ελένη για ποιο λόγο έχει καταφύγει στη δικαιοσύνη. Γιατί απειλείται και ο ίδιος αλλά και τα παιδιά. Αλλά κάπου πάει το μυαλό μου. Λοιπόν, τρεις κορούλες δεν έχει. Πάμε να τον απολαύσουμε. Πέτρος Κουσουλός από την Νέων Συμπεριθενή. Πέτρο μου, πολύ χαίρομαι που σε συναντάω. Η χαρά είναι μεγάλη και είναι δική μου. Καταρχάς θέλω να σε ευχηθώ και σε εσάς καλή αρχή. Βλέπω ότι έχετε ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά και χαίρομαι πραγματικά. Κάποτε καθόμασταν και δίπλα-δίπλα. Και περάσαμε, νομίζω, καλά. Επειδή τώρα το έφερε η κουβέντα. Εκείνη τη χρονιά που είχες κάνει στο σπίτι μου σπιτάκι μου με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Εσύ κάτσες και δεύτερη χρονιά. Ναι. Συγχαρητήρια. Το μετάνιωσες. Το μετάνιωσες με την έννοια, όχι ότι είχα κάποιο πρόβλημα με την Κωνσταντίνα. Για όνομα του Θεού, δηλαδή η Κωνσταντίνα ποτέ δεν είχαμε θέμα διαπληκτισμού ή κάτι τέτοιο. Και ίσως την εκτιμώ πάρα πολύ. Υπήρχαν άλλα θέματα τα οποία τα έχεις ζήσει κι εσύ, νομίζω, από κοντά. Νομίζω ότι ξέρεις, πρέπει να κουμπώσεις και με το ύφος της εκπομπής πολλές φορές και εγώ ένιωσα ότι εκείνη την περίοδο ήταν κάτι το οποίο δεν μου ταιριάζε. Μα ήταν και συμφωνία η οποία είχε γίνει τότε, ότι δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει ένα ενημερωτικό ένθετο, κάτι το οποίο βέβαια τώρα το κάνουν όλες τις ψυχαγωγικές εκπομπές και καλά κάνουν κατά την άποψή μου, γιατί η ενημέρωση είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί διαρκώς. Αλλά όντως τότε αυτή ήταν η πρόταση, αυτό κλήθηκα εγώ να υπηρετήσω, αλλά νομίζω ότι στην πορεία του χρόνου άλλαξαν τα πράγματα, ως εκ τούτου δεν θα χαρακτήριζα εκείνη την χρονιά πολύ πετυχημένη σε ό,τι αφορά τη συνεργασία. Τώρα στην εκπομπή σου, τι θα βλέπουμε από Δευτέρα? Από Δευτέρα θα βλέπουμε μια εκπομπή η οποία θέλω να είναι διαδραστική. Αυτό σημαίνει ότι θέλω να έχω τον κόσμο κοινωνό των διαφόρων προβλημάτων. Να ξέρει ο πολίτης ότι οι διάφορες καταγγελίες, τα παράπονα θα εισακωστούν από εμάς και τα μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας θα το ψάξουν. Νομίζω είναι κάτι το οποίο λείπει από την ελληνική τηλεόραση. Και από εκεί πέρα θα δούμε πάρα πολύ πλούσιο κοινωνικό, δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ και φυσικά πολλές αποκλειστικότητες. Έχεις τα κορίτσια σου που είναι 5 και 6 και τώρα έχει έρθει στη ζωή σου και το μικρό. Συμβουλεύκες ειδικό για το πώς... Βέβαια. Εγώ ακόμα πηγαίνω και επισκέφτομαι και ψυχολόγο, ο οποίος με ενημερώνει και για τα θέματα των παιδιών, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι μια βίαιη μεταβολή στη ζωή των παιδιών. Αφενός ήταν το διαζύγιο, ήταν η μετοίκηση και η εγκατάσταση σε ένα άλλο σπίτι με τη μαμά τους πλέον και φυσικά εγώ που είμαι, έχω μια καθημερινή παρουσία. Αλλά άλλαξαν πράγματα. Τα πράγματα άλλαξαν έτσι περισσότερο από τη στιγμή που ήρθε στη ζωή η Μπέμπα. Μίλησα λοιπόν με ειδικό και μου είπε ότι στα παιδιά πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Με την πρώην γυναίκα σου έχετε καλή συνεργασία και συνεννόηση? Υπάρχει μια τυπική σχέση στα πλαίσια της ανατροφής των παιδιών και των δραστηριοτήτων που υπάρχουν. Τώρα η Ειρήνη πάει και πρώτη δημοτικού, ας πούμε, και πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και μια σχέση. Ναι, δεν είμαστε φίλοι, αν με ρωτήσει, δεν είμαστε κολλητοί, δεν θα βγούμε έξω να πιούμε ένα ποτό. Καλά, εντάξει. Ναι, θα ήθελα όμως κάποια στιγμή να γίνει αυτό, παρά το γεγονός ότι κάποιοι μου λένε ότι αυτό είναι το σουηδικό μοντέλο και δύσκολα συμβαίνει, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένως και από τις δύο πλευρές υπάρχει μια πικρία, γιατί όταν ένας γάμος δεν επιτυγχάνει, είναι προφανές ότι φταίνε και οι δύο. Όσο γνωρίζω και η ίδια έχει προχωρήσει στη ζωή της. Και καλά κάνει να αναφέρει το δικαίωμά της. Από εκεί πέρα όμως, αυτό το οποίο της έχω πει και της ίδιας, είναι ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική με τις επιλογές της, υπό την έννοια ότι μεγαλώνουμε κορίτσια, έτσι. Τώρα με τη βάφτιση, τι ακριβώς είχε γίνει? Τι να γίνει? Δεν κατάλαβα, γιατί πήρε αναβολή. Πήρε αναβολή, το πάμε λίγο πιο αργά, γιατί υπήρχαν κάποια γραφειοκρατικά. Πού θα γίνει η βάφτιση? Εδώ, Αθήνα. Α, οκ. Okay. Αθήνα. Τι γραφειοκρατικά είχε εσύ? Όχι, είναι πάρα πολύ χαρτούρα. Okay. Μετά είχαμε καθυστερήσει εμείς πάρα πολύ, γιατί τα κάνουμε όλα τελευταία στιγμή. Προς τα τέλη Οκτώβρη νομίζω ότι θα τελεστεί το μυστήριο. Το όνομα της μικρής το έχετε αποφασίσει? Ναι. Ποιο θα είναι? Εμέλεια. Εμέλεια. Πρώτη φορά το λέω. Πώς σας ήρθε? Εντάξει. Δικό μας, ναι. Ναι, το κατάλαβα. Εμέλεια θα είναι το χριστιανικό. Θα τη φωνάζουμε βέβαια Έλεια ή και Εμέλεια. Νονή. Έχουμε. Ποιοι θα είναι, έχετε? Αφήστε τα πω όλα σήμερα. Ναι, γιατί να μην τα πεις. Θα είναι ένα αγαπημένο μου πρόσωπο, είναι ανιψιά μου, είναι μικρή σε ηλικία, γιατί θέλω να βάλει λάδι στο κορίτσι και ένα πρόσωπο το οποίο είναι μικρής ηλικίας, γιατί το θεωρώ ευλογία και τύχη. Okay. Και θα είναι και η Μαριλού η Κοζάρη, η οποία είναι σύζυγος του Πάνου Μουζουράκη.
Μ' αρέσει που λέει μόνο για τη Μαριλού. Δεν θα είναι δηλαδή και ο Μουζουράκη μαζί, μόνο η Μαριλού θα τα. Η σύζυγο του Πέτρου έχει παντρέψει το ζευγάρι. Ξέρω. Ο κόσμο μπορεί να το ξέρει, να μην το πω. Καλά κάνει και το λέει. Οπότε, μήπω η κουμπαριά είναι περιττή, είναι δίπλο κουμπαριά, χωρί λόγο. Για τον Πετράνη λέω. Λοιπόν, Δευτέρα στι 2 και πριν τι 2, για τι λάτρε και του λάτρε του κυρίου Κουσουλού, θα είναι και στο πρωινό σου έτσι να μα δώσει λίγο το σπίγμα.